Τον κύριο Ετώ, θα δώσω τώρα το λόγο στον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Βορύδη, για 5 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, κύριε Τσαγαλώτο, δεν είναι ότι δεν έχουμε απαντήσει σε όλα αυτά. Επαναλαμβάνω, όλα αυτά τα οποία τίθενται σήμερα ως δίθεν ερωτήματα έχουν απαντηθεί στο πόρισμα των 715 σελίδων, σε 2 διαδοχικές συνεδριάσεις, όλα τα ερωτήματα αυτά. Απλώς τι γίνεται, δεν σας αρέσουν οι απαντήσεις. Οι απαντήσεις δεν είναι βολικές. Είναι διαφορετικό να λέτε «δεν σας απάντησα» και διαφορετικό να υπάρχουν για κάθε ένα από αυτά απαντήσεις που εσείς δεν θέλετε να ακούσετε. Και να πρέπει τώρα να τις επαναλαμβάνουμε ξανά και ξανά και ξανά και ξανά ως δήθεν ερωτήματα. Οι υποθέσεις για την εμπλοκή του Πρωθυπουργού. Άμα σας ρωτήσω, εσείς που κάνετε αυτά τα ερωτήματα, μπορείτε να μας πείτε ποιο στοιχείο έχετε? Δεν έχει προσκομιστεί κανένα στοιχείο. Αλλά φταίει ο Μητσοτάκης. Γιατί φταίει ο Μητσοτάκης? Γιατί πρέπει να γίνει η πολιτική εκμετάλλευση την οποία απεδιώκεται. Αλλιώς δεν μπορεί να γίνει. Μα ποιος είπε κάτι τέτοιο? Μα κανένας. Μα κανένας. Αλλά φταίει όμως. Και κρύβεται. Πρώτα απ' όλα, ο Πρωθυπουργός θα είναι εδώ και θα απαντήσει για αυτά και για όσα ακόμα θέλετε, προφανώς, την ώρα της ομιλίας. Κοιτάξτε, κυρία Κωνσταντοπούλου, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι ο αγαπημένος σας ρόλος θα ήταν ο ρόλος λαϊκού κατηγόρου σε λαϊκό δικαστήριο. Επειδή αυτή η εποχή έχει παρέλθει και τώρα είστε αρχηγός κοινοβουλευτικού κόμματος, συμπεριφερθείτε αναλόγως. Δεν είστε κίνσορας των πάντων, δεν έχετε δικαίωμα να επιτιμάτε τους πάντες και πάντως σίγουρα δεν έχετε δικαίωμα να μιλάτε με τον τρόπο που μιλάτε για συναδέλφους βουλευτές, πρωτίστως και κυρίως για τον Πρωθυπουργό. Άρα λοιπόν... Παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ, παρακαλώ. Αν ανοίξετε τον κανονισμό θα ενημερωθείτε για το πότε προβλέπετε να ομιλούν οι πολιτικοί αρχηγοί. Άρα λοιπόν, ακούστε. Θέλω όμως να ρωτήσω, να πω κάτι άλλο, γιατί πράγματι οι συνάδελφοι από την Ελληνική Λύση και από την Νίκη αλλά και από τους Σπαρτιάτες έφεσαν ένα ερώτημα. Ήρθαμε σήμερα εδώ με μία πρόταση πισπιστίας. Για ποιο λόγο? Αυτό το ερώτημα έθεσα. Αυτό λοιπόν το ερώτημα, αυτό το ερώτημα, κύριε Κατρίνη, πρέπει εσείς να το απαντήσετε. Γιατί το λέω? Εγώ σας πιστώνω κάτι. Καλός πόντος σήμερα. Το ότι καταφέρατε να βάλετε την αξιωματική αντιπολίτευση από κάτω να υπογράφει στην πρόταση δυσπισίας, σας το δίνω. Αυτό σας το δίνω. Πράγματι καταλαβαίνω την πολιτική αξία της κινήσεως. Ενταγμένη σε μια νευρικότητα, ενδεχομένως με τις δημοσκοπήσεις που από εκεί που σας ήταν δεύτεροι σας πήγαν τρίτους, ως κίνηση σας τη δίνω. Πολλό μάλλον που ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπως είπα, χαρακτήρισε τη διαδικασία άνευ αντικειμένου, χωρίς κανένα πολιτικό αποτέλεσμα, κοκορομαχίες, και αφού τα είπε όλα αυτά, τα λέω και για πίσω, σας απαντώ, αφού τα είπε όλα αυτά ήρθε και έβαλε υπογραφή. Ωραία. Όμως το ερώτημα που μένει βασικό και δεν μου απαντάτε είναι, εξών από όλα αυτά που τα έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές στην αίθουσα εδώ, για τα οποία έχει γίνει κοινοβουλευτικός έλεγχος και έχετε πάρει απαντήσεις, μπορεί να μην σας ικανοποιούν, είναι διαφορετική άποψη, η άποψη δική μας, δεν σας αρέσει να κάνετε κριτική, απαντήσεις όμως έχετε πάρει, συζητήσεις έχουν γίνει, το έχουμε εξαντλήσει σε απόλυτο βαθμό όλο αυτό το θέμα, όχι άπαξ. Και παρακαλώ, μην αδικείτε την άποψή μας. Η άποψη ποτέ της Νέας Δημοκρατίας δεν υπήρξε, ούτε στο πόρισμά της, ότι υπάρχει μόνο ανθρώπινο σφάλμα. Ποτέ δεν το έχουμε πει αυτό. Τι έχουμε πει?
έχουμε πει και έχουμε αναδείξει σειρά συστημικών διαχρονικών σφαλμάτων και παθογενειών του σιδηροδρόμου. Άλλο και τελείως διάφορο το ζήτημα των ποινικών ευθυνών. Εσείς τώρα επίτηδες και σκοπίμως και δολίως συγχαίρετε αυτό που λέμε. Εμείς λέμε ανθρώπινο σφάλμα και συστημικά προβλήματα και άρα να τι πρέπει να φτιάξουμε και φτιάχνουμε. Θα σας μιλήσει ο αρμόδιος υπουργός για αυτά. Εσείς είστε εκείνοι που λέτε όχι, αυτά δεν μας ενδιαφέρουν. Εμάς μας ενδιαφέρει η ποινική ευθύνη του υπουργού. Τίποτα άλλο. Εσείς το λέτε αυτό. Άρα λοιπόν να εστιάσουμε τη διαφωνία μας. Δεν είναι σε αυτό που λέτε, είναι σε κάτι άλλο. Εγώ όμως ξανάρχομαι στο ερώτημα, το έκανα και στον αρχηγό σας, ήλπιζα κάπως να το απαντήσετε σήμερα. Αυτό που μας έφερε άρον-άρον σήμερα εδώ, σε αυτήν την πρόταση δυσπιστίας, για όλα αυτά που έχουμε συζητήσει 50 φορές, ήταν το άρθρο του Βήματος. Ήτανε αυτή η μεγάλη ειδοποιώς διαφορά, αυτό το καινούριο συγκλονιστικό στοιχείο το οποίο δήθεν δεν υπήρχε και μας έφερε σήμερα εδώ, ή ήταν ότι αποφασίσατε να ενεργήσετε ακριβώς πια εκπροσωπώντας άλλου τύπου συμφέροντα, μη πολιτικά, και το χειρότερο ακόμα, να σύρετε από πίσω και όλη την αριστερή αντιπολίτευση στην εξυπηρέτηση αυτών των συμφερόντων. Αυτό να μου εξηγήσετε, γιατί εγώ από την αλληλουχία γεγονότων δεν μπορώ να δω κάποια άλλη διαφοροποίηση. Οι υποκλοπές έχουν γίνει και έχουν συζητηθεί 2 χρόνια. Τα ζητήματα, και δεν είναι καν μέσα. Τα ζητήματα του Ευρωκοινοβουλίου, του ψηφίσματος, είναι 3 μήνες πριν. Τα ζητήματα των τεμπών τα έχουμε συζητήσει κατ' επανάληψη. Γιατί ήρθαμε σήμερα εδώ? Τι συνέβη και ξαφνικά σηκώθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης και είπε σήμερα να κάνουμε μια πρόταση δυσπιστίας, αν όχι η σχέση προνομιακή που έχει αναπτύξει με το συγκεκριμένο συγκρότημα? Αυτό είναι στο οποίο είστε έκθετοι, αυτό είναι που κάνει ύποπτη την πολιτική σας πια κινητροδότηση και στόχευση.